Νίκος Λιγερός στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλό μεσημέρι από τον Αλφα από Καβάλα, κύριε Λιγερέ. Τι κάνετε, καλά είστε? Καλό μεσημέρι από τα Τρίκαλα. Τρίκαλα σήμερα. Ναι. Για διάφορες εκδηλώσεις, φαντάζομαι, γιατί συνήθως σας βρίσκουμε σε διάφορα σημεία της. Σωστά, σωστά. Μόλις έφυγα από τη Λάρισα και τώρα πάμε στα Τρίκαλα για μια διάλεξη που αφορά το Σκοπιανό. Γι' αυτό έχουμε επικοινωνήσει για τις διαλέξεις της τελευταίας περίοδου και κυρίως θέλω να μείνουμε σε ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο αυτής της ιστορίας, την ιστορία του ζητήματος, όχι μόνο την αλληλουχία των γεγονότων, αυτή την ξέρουμε λίγο πολύ από τις φόρες που ήρθαν, αλλά εάν τελικά βλέποντας την ιστορία, διαβάζοντας την σωστά, έχουν δίκιο οι γείτονές μας ή όσοι στη χώρα μας ισχυρίζονται πως πολλά πράγματα θα έπρεπε σε αυτή τη συμφωνία να τα πάρουν για να είμαστε δίκαιοι και απέναντι σε αυτούς και στον εαυτό μας. Κοιτάξτε, το πρώτο θέμα θα ήταν καλό να σκεφτούμε αν η κυβέρνηση των Σκοπίων είναι δίκαια με τους ίδιους τους Σκοπιανούς. Αυτό είναι ήδη ένα πρόβλημα, γιατί δεν πρέπει να το βλέπουμε σαν μια αντιπαράθεση λαών. Νομίζω ότι, και το ξέρετε πολύ καλά, ότι υπάρχουν προβλήματα ιδεολογικά και στα Σκόπια και υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος της 30 Σεπτεμβρίου ξεκαθάρισε ότι ενώ η ερώτηση ήταν θέλετε να ενταχθεί η χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ με τη συμφωνία που πέτυχε με την Ελλάδα, ποιος, η Δημοκρατία της Μακεδονίας, δεν υπήρχε καμία αναφορά καν στο θέμα της Βόρειας Μακεδονίας και παρόλα αυτά ξέρετε πως πέρασε το δημοψήφισμα. Το άλλο που θέλω να πω, να τα βάλουμε στη σειρά, γιατί να κάνουν ένα δημοψήφισμα στα Σκόπια και ειδικά πριν μάθουν ποιες θα είναι οι τροπολογίες, ενώ στο προσύμφωνο είναι γραμμένο ότι το δημοψήφισμα ήταν προαιρετικό. Άρα νομίζω... Και δηλαδή στη Βουλή τις τελευταίες ημέρες αυτό τι σημαίνει. Δεν άκουσα. Αυτό που ακούστηκε στη Βουλή από πολλές δυνάμεις. Ναι, ναι, σωστά. Ακολουθήσαμε τη συγκεκριμένη σειρά. Άρα λέω απλώς ότι ακόμα και αν δεν μπούμε στην μια τουλάχιστον τεχνητή αντιπαράθεση μεταξύ της Ελλάδος και της Φύρουμ, νομίζω ότι αν εμείς ήμασταν Σκοπιανοί και μας έβαζαν να κάνουμε ένα δημοψήφισμα πριν δούμε τις τροπολογίες, δεν θα το δεχόμασταν καν στην Ελλάδα. Δεν θα διεξαγόταν το δημοσίευμα. Το άλλο, το τελευταίο και συμπληρώνω με αυτή την προσέγγιση, έχουμε ένα σύνταγμα το οποίο θεωρητικά έχει τροπολογίες, το οποίο δεν έχουμε δει ακόμα με επίσημο τρόπο και από ό,τι φαίνεται ούτε πρόκειται να το δούμε. Έχουμε επίσης τον πρόεδρο των Σκοπίων που δεν έχει υπογράψει τη συμφωνία και εμείς έχουμε τώρα μια συζήτηση στη Βουλή πάνω σε αυτό το θέμα, σαν να έχουν λυθεί όλα αυτά τα πράγματα. Το επισημάνω αυτό γιατί αυτά δεν έχουν σχέση με την Ελλάδα, είναι καθαρά εντός των Σκοπίων και νομίζω ότι είναι πολλοί πολιτικοί που εντός των Σκοπίων θα υποστούν κόστος και θα έχουν συνέπειες με όλα αυτά, γιατί ο λαός δέχεται έως ένα σημείο να ακολουθεί, μετά θεωρεί ότι είναι χειραγώγηση. Άρα, αν θέλετε τώρα να μιλήσουμε για τα... Να ρωτήσω κάτι άλλο. Ναι, πείτε μου. Στην ιστορική διάσταση των πραγμάτων. Ακούγοντας ενδεχομένως αρκετούς ομιλητές στο Ελληνικό Κοινοβούλιο τις τελευταίες δύο ημέρες. Ναι. Το συμπέρασμα που έχετε βγάλει ποιο είναι? Γνωρίζουν ιστορία ή επικαλούνται ορισμένα πράγματα που βλέπουν στο διαδίκτυο ή τους έχουν δώσει τα κόμματά τους απλά για να δημιουργήσουν εντυπώσεις? Ποια είναι η πραγματικότητα, ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα που έχουν σχέση με την ιστορία του συγκεκριμένου ζητήματος και όχι με το τι θα ήθελε η κάθε παράταξη για να περάσει ή να μην περάσει αυτή η συμφωνία? Κοιτάξτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Για να σας πω την αλήθεια, φαίνεται ότι πολλοί βουλευτές, όχι ότι είναι ανιστόρητοι, αλλά δεν έχουν καμία ειδικότητα πάνω στο θέμα. Απλώς κάπου βρίσκουν πράγματα. Έχουμε τυχαίες αναφορές και από τους μεν και από τους δε, χωρίς να υπάρχει συνοχή σκέψης. Και απλώς νομίζω ότι, όπως το είπατε πολύ σωστά, μπαίνουν στο διαδίκτυο, βρίσκουν μια πληροφορία. Αν αυτή ταιριάζει με αυτά που λένε, την βγάζουν επίσημα. Αν δεν ταιριάζει, την αφήνουν και τη λέει τελικά ο αντίπαλός τους. Άρα είναι όντως πολύ ρηχό το πλαίσιο, αλλά άμα κοιτάξουμε πραγματικά με έξυπνο τρόπο
την ιστορία, ξέρουμε ακριβώς ποια είναι τα δεδομένα, ξέρουμε πώς εξελίχθηκε το όλο θέμα εδώ και πολύ καιρό, ξέρουμε πράγματα τα οποία είναι ξεκάθαρα και απλώς ανάλογα με τις προσεγγίσεις του καθενός και ανάλογα με την ιδεολογία του προσπαθεί να τα παρουσιάσει με έναν τρόπο. Με βάση την ιστορική αλήθεια. Δεν θέλω να μείνω στην τελευταία περίοδο γιατί τα γεγονότα αυτά τα φωτίσαμε αρκετά. Άλλωστε είναι γεγονότα των τελευταίων 20-25 ετών. Τα θυμούνται και οι φίλοι της εκπομπής. Εγώ θέλω να πάμε στη ρίζα του προβλήματος. Στο πώς και πότε ξεκίνησαν όλα. Να πιάσουμε από εκεί το νήμα για να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το Σκοπιανό. Για τις αιτίες, για τους πρωταγωνιστές. Για όσα έγιναν πριν φτάσουμε στην δύσκολη δεκαετία αυτή του 90. Κοιτάξτε, ένα σημείο αναφοράς ούτως ή άλλως όποιο κόμμα και να ακολουθούμε είναι τι γίνεται το 1944, αλλά στην πραγματικότητα τα πράγματα υπήρχαν και πριν. Νομίζω όμως ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντοτε τη συγκεκριμένη πρόταση. Η Μακεδονία ως έννοια είναι κρατική, είναι περιφέρεια, είναι τόπος, είναι γεωγραφικός προσδιορισμός. Νομίζω ότι τα πράγματα αρχίζουν να χειραγωγούνται από τη στιγμή που εμφανίζεται η ονομασία για να υποστηρίξει μια ιδεολογία και δεν υπάρχει κανένα αντίμετρο, μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει κρατικός φορέας που χρησιμοποιεί αυτή την ονομασία. Πάνω κάτω τι προσπαθώ να πω, είναι ότι όσο χρησιμοποιήθηκε αυτή η ονομασία για μια περιοχή και το βλέπουμε με το εθνόσημο του 44, γιατί άμα κοιτάξουμε στη συνέχεια το εθνόσημο του 46, η λέξη Μακεδονία που υπήρχε το 44 έχει βγει από μόνη της και επίσης ξέρουμε ότι ήδη από το 39 δεν υπήρχε καμία αναφορά, αλλά ξέρουμε ότι είναι πραγματικά προς το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πόλεμου που πηγαίνουμε σε μια ειδική προσέγγιση των πραγμάτων και νομίζω ότι ακόμα και όταν κοιτάζουμε το θέμα του εθνόσημου που όπως ξέρετε σε κάποια φάση στην ιστορία της Γιουγκοσλαβίας χρησιμοποιούσαν το λιοντάρι, το κίτρινο με το φόντο που έχει τώρα και η σημαία η τωρινή των Σκοπιανών και τελικά αυτό αποτελεί το έμβλημα ενός κόμματος στα Σκόπια και ο οποίο δεν το επιτρέπει να το πάρει η ίδια η χώρα. Αλλά λέω απλώς ότι υπήρχε ένα υπόβαθρο ιστορικό που χρησιμοποιήθηκε έντεχνα από τον Τίτο. Δεν είχε ακριβώς αυτό που λένε πολλοί το σκεπτικό που νομίζουμε. Ήθελε όμως πραγματικά να υπάρχει μια δυνατότητα πρόσβασης στο Αιγαίο και ένας τρόπος ήταν να χρησιμοποιηθεί αυτή η λέξη η οποία τότε μπορούσε να παρουσιαστεί ως ενωτική εφόσον δεν ήταν συγκεκριμένη και στη συνέχεια είχαμε το πρόβλημα που παρουσιάστηκε με τον διαμερισμό της Ιουγκοσλαβίας μετά το 90. Ακριβώς. Τρία ζητήματα και με αυτό θα κλείσω για να γίνουμε ακόμη πιο συγκεκριμένοι πέρα από το πολιτικό πλαίσιο. Υπάρχει το θέμα του ονόματος, η χρήση του όρου Μακεδονία, η γλώσσα και η εθνότητα. Και στις τρεις αυτές δύσκολες ανοιχτές υποθέσεις, γιατί κάθε θέμα είναι ένα ολόκληρο κεφάλαιο και χρήζει ιδιαίτερης ανάλυσης. Το δικό σας τελικά συμπέρασμα από όσα είδατε ποιο είναι. Τι παραχωρούμε, τι συμφωνήθηκε με την διαπραγμάτευση Κοτσιά Δημητρό. Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα δεν θα έλεγα ότι τα τρία θέματα έχουν την ίδια βαρύτητα. Με ποια έννοια, ούτε την ίδια δυσκολία. Θεωρώ ότι το πιο απλό είναι το θέμα της γλώσσας, διότι είναι καθαρά τεχνητό και οι αναφορές που ακούσαμε και στη Βουλή υποτίθεται από ενημερωμένους βουλευτές για το τι λέγεται το 77, φαίνεται ότι δεν έχουν διαβάσει καν το κείμενο. Ο κύριος Κοτζιάς ούτε αυτός το είχε διαβάσει, απλώς νομίζω ότι απλώς πόνταρε και σωστά να πούμε την αλήθεια ότι ούτε οι άλλοι θα το διαβάσουν. Όμως όταν έχουμε ανθρώπους σαν τον κύριο Μπαμπινιώτη και όταν το διαβάζουμε και εμείς στρατηγικά ξέρουμε ότι δεν υπάρχει καμία αναφορά
και κανένα πλαίσιο αναγνώρισης από τα Ηνωμένα Έθνη για το 1977. Συμφωνείτε με την άποψη του γνωστού γλωσσολόγου για να κλείσουμε το κεφάλαιο της γλώσσας. Σωστά. Δεν είναι γλώσσα μακεδονίτικη, αυτό τον όρο κάποιοι χρησιμοποιούν, αλλά αυτό που ανέφερε ο κύριος Βινιώτης πρόκειται για ένα βουλγαροσέρβικο ιδίωμα. Ακριβώς. Υπάρχει το θέμα της εθνότητας. Τελικά αυτό παραχωρείται με τη συμφωνία και παρά τα όσα αναφέρει η ρηματική διακίνηση. Κοιτάξτε, όπως το ξέρετε, η ρηματική διακίνηση είναι ένα επίσημο κείμενο το οποίο όμως πρέπει να ακολουθηθεί από το κείμενο του συντάγματος. Και δυστυχώς προς το παρόν η ρηματική διακίνηση παρουσιάζεται πιο πολύ σαν μία ερμηνεία των δεδομένων παρά ένα επίσημο κείμενο το οποίο θα προσθεθεί στο Σύνταγμα. Εγώ σε κάθε περίπτωση θα περίμενα το επίσημο κείμενο για να πάρω μια θέση ξεκάθαρη, αλλά μπορώ να σας πω ήδη ότι έχουμε ένα θέμα τεχνικό και αφορά τη γλώσσα. Επειδή δική μας... Nationality... Ναι, ακριβώς, εκεί το πήγα. Αυτό τελικά σημαίνει εθνότητα ή ηθαγένεια... Το ξέρετε πολύ καλά ότι στα ελληνικά έχουμε ένα μπέρδεμα πάνω σε αυτές τις δύο έννοιες και κατά συνέπεια έχουμε μερικούς που θα προωθήσουν τη μία έννοια και οι άλλοι την άλλη. Αλλά πρέπει να ξέρουμε επίσης ότι υπάρχουν... Για μια δημιουργική ασάφεια... Ακριβώς. Ακριβώς. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι. Από τη στιγμή που το προσύμφωνο είναι στα αγγλικά και δεν είναι στα ελληνικά, οι διαμάχες μεταξύ των ελληνικών προσεγγίσεων για μένα είναι άκυρες, γιατί πολύ απλά σε μερικές χώρες όταν χρησιμοποιούμε αυτή την λέξη εννοούμε τις δύο έννοιες. Άρα ο διαχωρισμός επιτρέπεται με έναν τρόπο ξεκάθαρο στα ελληνικά και ανάλογα με τα κόμματα χρησιμοποιούν τη μία ή την άλλη, αλλά για μένα είναι πάντοτε σε κάθε περίπτωση προβληματικό. Και ποιο είναι το προβληματικό είναι ότι αυτό το πράγμα στις διαπραγματεύσεις ήταν αν θέλετε το ελάχιστο. Και μετά μπαίνουμε στο τρίτο μεγάλο θέμα για να ολοκληρώσουμε φαντάζομαι, είναι ότι το θέμα της ονομασίας. Από τη στιγμή που υπάρχει μια αντιπαράθεση μεταξύ γεωγραφίας και ιστορίας, έχουμε ήδη ένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτός που κοιτάζει τα πράγματα γεωγραφικά θα είναι αυτός που έχει ξεχάσει την ιστορία, κοιτάζει τα δεδομένα και λέει πού ήταν τι και πώς έχει δικαίωμα να ονομαστεί ο καθένας. Η ιστορία, κύριε Λιγερέ, δικαιού. Η άλλη πλευρά να λέει ότι θέλω και εγώ να χρησιμοποιώ τον όρο με γεωγραφικό προσδιορισμό. Αν ναι, γιατί. Αν όχι, για ποιο λόγο. Είναι πολύ απλό. Το γεγονός ότι χρησιμοποιείτε και εσείς την έκφραση γεωγραφικό προσδιορισμό θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να χρησιμοποιούσαμε την έκφραση ιστορικό προσδιορισμό. Και ρωτάω, αν τα Σκόπια ζητούσαν να έχουν το δικαίωμα της χρήσης με ιστορικό προσδιορισμό, θα υπήρχε κάποια συζήτηση? Νομίζω πως όχι. Άρα από τη στιγμή που μιλάμε για γεωγραφικό προσδιορισμό μπαίνουμε στην προσέγγιση την γεωγραφική, άρα μπαίνουμε στην προσέγγιση που δεν έχει να παίξει έναν ρόλο η ιστορία. Κατά συνέπεια τον ελληνισμό πού θα τον βάλετε στη γεωγραφία? Γιατί άλλο ο ελλαδισμός που έχει ένα χώρο ξεκάθαρο και άλλο ο ελληνισμός ο οποίος ζει στην ιστορία. Άρα το ερώτημα είναι, θα μπορούσαν να ονομαστούν Ελλάδα ή θα μπορούσαν να ονομαστούν Ελληνισμός? Νομίζω και πάλι εδώ θα είχαμε ένα πρόβλημα. Απλώς επειδή υπάρχει αυτή, όπως το είπατε πολύ ωραία, η δημιουργική αστάθεια γενικότερα, είναι μερικοί που δίνοντας προτεραιότητα στη γεωγραφία θεωρούν ότι θα έχει δικαίωμα. Αν χρησιμοποιήσουμε όμως αυτό το τέχνασμα, τότε άμα κοιτάξουμε πού βρισκόταν το Βυζάντιο, θα έχει οποιοδήποτε λαός εκεί που βρέθηκε το Βυζάντιο, γιατί τώρα εδώ θα δίνω αυτό το παράδειγμα, γιατί όλοι συμφωνούμε ότι το Βυζάντιο δεν ήταν μόνο σε μια καθαρά ελληνική περιοχή. Αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Θα έχει δικαίωμα, ας πούμε, η Βουλγαρία να ονομάζεται Βυζάντιο? Υπό την ευρία έννοια του όρου, και αν τελικά θέλουν να γίνουν περισσότερο διεκδικητικοί, δεν αποκλείεται τα επόμενα χρόνια αντί για Σκοπιανό να μιλάμε για το Βυζαντινό, για το Βουλγάρικο ζήτημα. Χαριτολογώντας το αναφέρω, γιατί ξέρω. Το ξέρω. Αλλά λέω ακριβώς αυτό, ότι άμα δεχτούμε μερικά πράγματα και δεχτούμε τέτοιες ερμηνείες, στο τέλος θα μπορούσε όντως να πει και η Ινδία ότι και αυτή είναι του Μεγαλέξανδρου.
μην αποκλείεται τίποτα όσα έχουμε δει. Ναι, γιατί πάμε μέχρι τον πόρο. Άρα λέω απλώς ότι για μένα η αντιπαράθεση ιστορίας γεωγραφίας δεν έχει νόημα και προτιμώ την χρονοστρατηγική και κοιτάζω ότι τα δεδομένα, τα διαχρονικά και κατά συνέπεια δεν μπορεί να είναι μόνο γεωγραφικά, δεν μπορούν να μας επιτρέψουν να έχουμε μια γεωγραφική προσέγγιση επειδή είμαστε του ελληνισμού και αποτελούμε ένα αντιπαράδειγμα σε αυτή την προσέγγιση. Κάτι τελευταίο, επειδή το αναφέρατε. Βλέπω το διαπιστώνω με λύπη, πρέπει να σας πω, ότι για συγκεκριμένα ζητήματα, όχι μόνο στον χώρο της πολιτικής, εκεί γίνεται για λόγους που όλοι καταλαβαίνουμε. Ακόμη και στο πανεπιστημιακό χώρο, οι ιστορικοί δεν συμφωνούν μεταξύ τους. Οι καθηγητές διεθνών σχέσεων έχουν 2, 3, 4, 5, 10 διαφορετικές προσεγγίσεις. Το βλέπουμε και σε άλλους ειδικούς. Αυτό εσείς πώς το ερμηνεύετε, γιατί έχουμε μπερδέψει τον κόσμο, είναι η αλήθεια. Είναι πάρα πολύ απλό στην πραγματικότητα. Οι καθηγητές διεθνών σχέσεων βασίζονται περισσότερο σε έννοιες γεωγραφικές και σε έννοιες δημογραφικές παρά σε έννοιες ιστορικές. Δεν υπάρχει όμως κανένας που να κάνει στρατηγική χωρίς ιστορία. Διότι πολύ απλά γεγονότα που είναι απομακρυσμένα χρονικά επηρεάζουν το μέγιστο γεγονότα που θα μπορούσε να θεωρήσουμε αρχικά ότι είναι ανεξάρτητα. Άρα όταν το κοιτάζουμε σε διεθνείς σχέσεις και είμαστε στον χώρο της διπλωματίας, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αφαιρέσουμε την ιστορία για να λύσουμε μερικά προβλήματα και μετά μιλάμε και για πετυχημένο συμβιβασμό. Αλλά επειδή είχα μια συζήτηση τέτοιου τύπου και με ξένους, έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές οι συζητήσεις, γιατί όταν τους δίνεται ένα παράδειγμα που τους αφορά, τότε λένε αυτό αποτελεί μια εξαίρεση. Και τότε ξαφνικά σας μιλούν για ιστορικότητα. Και το είδαμε εδώ και με τα Σκόπια, με το άρθρο 36, ενώ συζητούσαμε μόνο για γεωγραφικούς προσδιορισμούς, μας εξήγησαν ότι αυτό το άρθρο δεν μπορεί να τροποποιηθεί λόγω ιστορίας. Και ρωτάω, γιατί η ιστορία περιορίζεται μόνο στο άρθρο 36 και όχι σε όλο το Σύνταγμα και όχι σε όλο το προσύμφωνο. Είναι πάρα πολύ απλό, αυτός που ξεχνάει το παρελθόν έχει προβλήματα στο παρόν και έχει συνέπειες στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λίγη. Εγώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή.